Προηγείται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου με δική μου εισήγηση η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την απόφαση στη ποινική δίκη η οποία εκκρεμεί και η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 9 Ιανουαρίου ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αιγαίου, να παραστεί ο Δήμος, και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των κατηγορουμένων, που είναι 8, σύμφωνα με το βούλευμα το 34 του 2013, το γνωστό βούλευμα. Μετά ακολουθεί δικιά μου εισήγηση, όπου για λόγους διοντολογίας, αλλά και για άλλους λόγους, οποίους αναπτύσσω εκεί, και συνίστανται στο γεγονός, καταρχήν, για λόγους και αρχής διοντολογίας. Δεύτερον, διότι είμαι η μόνη δικηγόρο στο Δήμο, που σημαίνει ότι η ποινική δίκη αυτή, όταν θα ξεκινήσει, θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, και επί μακρόν, ουδής δεν είναι σε θέση να κάνει, να αναγνωρίζει, αλλά με μια εκτίμηση που μάλλον είναι ασφαλής, υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 συνεδριάσεις με 15 συνεδριάσεις του εφετείου. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο, και επειδή είμαι η μόνη δικηγόρος εδώ, θα υπάρξει πρόβλημα γενικότερα. Και επίσης, και για έναν επιπρόσθετο λόγο, διότι απαιτείται μια εμπειρία σε βαθμό κακουργήματος, την οποία φυσικά δεν έχω, και μια εξειδίκευση. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η δυνατότητα σύμφωνα με τον κώδικα, η Οικονομική Επιτροπή μετά από δική μου εισήγηση σχετική αποφάσισε λοιπόν και διόρισε να ανατεθεί η υπόθεση αυτή της εκπροσώπησης δηλαδή του Δήμου στην ποινική αυτή δίκη σε άλλο δικηγόρο. Πρότεινα λοιπόν τον κύριο Γιάννη τον Κατσιάβο, τον οποίο γνωρίζω πρώτη τετραετίας, ήμασταν ομόδικοι σε μια υπόθεση. Πρόκειται για ένα άτομο πολύ συγκροτημένο, με συγκροτημένη νομική σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, αυτόν πρότεινα και τελικώς η απόφαση που έχετε εκεί και ελήφθη χθες από την Οικονομική Επιτροπή είναι μετά από την εισήγηση τη δική μου για ανάθεση και διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, και βεβαίως έγινε δεκτή και η πρότασή μου για τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Γιατί εγώ έχω δει δύο αντιφάσεις μέχρι στιγμής. Έχω βρει μία αντίφαση ότι εσείς επιλέξατε τον κύριο Κατσιάβο γιατί έχει την εμπειρία των Αταλών και εξαιρέσατε τον εαυτό σας, γιατί δεν έχετε την εμπειρία για κάτι ανάλογο. Άρα με ποιο δικαίωμα, δηλαδή πώς εσείς κρίνατε ότι αυτός είναι ικανός, όταν εσείς δεν έχετε καν την γνώση της επιλογής του εαυτού σας. Όχι, έχει σημασία, γι' αυτό λέω. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω σε επαφή με εσείς μιλάτε, αλλά γι' αυτό σας το λέω. Δεν το καταγράφω αυτό. Για να μπορέσετε να το κατανοήσετε, λοιπόν, εγώ είπα, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν αυτός ο πρώτος λόγος, ήταν ο τρίτος κατά σειρά. Στην εισήγησή μου, λοιπόν, είναι σορεύονται οι λόγοι για τους οποίους εγώ πρότεινα και ζήτησα. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτό, για να το κατανοήσετε, αυτό απαιτεί, λοιπόν, δεν έχω δουλειά στα δικαστήρια, στα κακουργήματα είπα. Αυτό λοιπόν το οποίο αυτή τη στιγμή συμβουλεύω σαν δικηγόρος του Δήμου, γιατί παραμένω δικηγόρος του Δήμου. Άρα λοιπόν γνωρίζω πολύ καλά, είμαι σε θέση να γνωρίζω, τι ενστάσεις θα γινόταν από την άλλη πλευρά. Οι ενστάσεις λοιπόν που θα γίνω από την άλλη πλευρά, γιατί μιλάμε παραμονές της δίκης και εγώ θέλω να το προβλέψω αυτό, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω, για να προσθέσω το Δήμο. Έτσι. Γιατί ναι, μένω συνάδελφος θα αναλάβει την υπόθεση, όμως ανεξάρτητα από αυτό, θέλω τουλάχιστον οι αποφάσεις σε συλλογικό επίπεδο να είναι αυτές που πρέπει, ούτως ώστε τυπικά να μην πάσχει η εκπροσώπηση του Δήμου. Εδώ λοιπόν, επειδή ενεργητική, ο Δήμος βεβαίως νομιμοποιείται ενεργητικά, και αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Το θέμα είναι, ενώ σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής. Τώρα όμως, επειδή έχουμε εδώ μία ιδιαιτερότητα, ζητώ από το Σώμα, και αυτό προτείνω και το ζητώ εν ώψη της δίκης, να ληφθεί απόφαση πέρα από την έγκριση της αποφάσεως της Επιτροπής, τις δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, να δοθεί η εντολή στην κυρία Δήμαρχο να εκπροσωπεί, όχι ως δικηγόρος, εννοείται, ως νομικό πρόσωπο στην ποινική αυτή δίκη. Έτσι. Δεν θα την εκπροσωπούσε έτσι κάτι. Όχι, κύριε πρόεδρε. Γιατί. Γιατί αυτό θέλω να καταλάβω, ρε παιδιά. Όχι, δεν λέω την απόφαση. Λέω ούτως ή άλλως, και να μην το λέγαμε εμείς, δεν θα την εκπροσωπούσε. Για τα νομικά πρόσωπα. Την εκπροσωπούσε, γιατί εκπροσωπεί τον ίδιο. Για το ταμείο, για το πρεπάριο, για όλα αυτά χρειάστηκαν να περάσουν μήνες να ξεκαθαρίσουμε. Μισό λεπτό. Αυτό για μένα ήταν μια χαρά συμπόθεση. Άσχετο θέμα. Αυτό για εσάς. Γιατί ήταν και
Ρε παιδιά, αν δεν πάρουμε την απόφαση, είναι η σαφής ερώτηση. Αν δεν την πάρουμε την απόφαση, δεν θα είναι η Ειρήνη εκπρόσωπο. Κύριε Πρόεδρε. Απαντήστε μου. Δεν είναι η Πρόεδρε. Θα είναι. Μα επιτρέψτε μου. Την ενισχύσουμε. Επιτρέψτε μου να κάνω. Ρε παιδιά, να το θέλουμε αυτό, αλλά δεν είναι το θέμα. Δεν θα απαντήσω. Θέλω πώ είναι, αλλά προσπαθώ να βλέπω τι αντιφάσει στην υπόθεση. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ότι για του λόγου οποίου εξήγησε και εισηγήθηκε και εγγράφω, δεν πρότεινα να μην αναλάβω τη δίκη αυτή και αυτό αποφασίστηκε και έχει διοριστεί πλήρη εξούσιο, δεν σημαίνει ότι πάω να είμαι δικηγόρο. Έχω λοιπόν και μία εμπειρία και μία νομική σκέψη και αυτό το οποίο ζητώ είναι να με αφήσετε κάτι τη δουλειά μου. Η δουλειά μου λοιπόν και το καθήκον μου απέναντι στο Δήμο μου υπαγορεύει αυτή τη στιγμή να σας προτείνω για το νόμιμο της εκπροσωπήσεως του Δήμου να αποφασίσετε αυτή τη στιγμή να εκπροσωπηθεί ο Δήμος επιπλέον να θέλετε. Θα το κάνω. Εγώ όμως να πω κάτι, να πω μερικά πράγματα γιατί είναι πολύ απλό το ζητώ. Όχι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Η διαφορά, παιδιά, κύριοι, η διαφορά του ποιμελήματος με το κακούργημα για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το ποσό. Αν είναι πάνω από 120 και 145 χιλιάδες πάει στο κακούργημα. Οι λόγοι όμως που προκάλεσαν όλο αυτό το σκάνδαλο είναι οι συγκεκριμένοι. Αυτοί που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει 145 χιλιάδες ή να έχουν προκαλέσει 145 εκατομμύρια. Έτσι. Προσέξτε λοιπόν τώρα η δική μου σκέψη. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπει μέσα σε 10 μέρες σε μία υπόθεση που μόνη της έχει 3.500 σελίδες. Κύριε Πρόεδρε. Ενώ η ίδια η δικηγόρος ξέρει την κάθε... Άλλο λέω, κάνουμε συζήτηση τώρα, γιατί μιλάμε για τη λογική. Εγώ το μόνο που δέχομαι σαν Δημήτρης Καγιάς είναι η δεοντολογία που πραγματικά, αυτό το καταλαβαίνω, είναι, αλλά για να βοηθηθεί ο Δήμος, θεωρούσα ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί από έναν γνώστη. Ο γνώστης λοιπόν όλων των βημάτων και της διαδικασίας αυτής είσαι εσείς. Έτσι κι αλλιώς κύριε Πρόεδρε. Ναι, και αποφασιστεί, το ξέρω, αλλά θέλω να πω την άποψή μου. Αυτός ο προβληματισμός δεν είναι παράλογος, υπήρχε σε εμάς όλοι και εσύ. Μας κάνεις λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό θα πει και τώρα. Οφείλω να πω και εγώ, όταν ακούστηκε την πρώτη φορά από τη Μάρθα ότι έχει αυτές τους λόγους... Του μου το είπε και εμένα στους διαδρόμους εδώ, τα είπαμε και συμφώνησα και εγώ, το κατάλαβα. Έτυχε να είμαι να πληρώνω τη Μαρσούλα, το έμα... Για μένα είναι εύκολο. Έτσι, και εμένα με έρχεται. Έτυχε να έχουμε δίπως απόφαση της Θεσσαλονίκης μαζί, το τι συζητάμε. Και πού είναι και αυτό. Οφείλω να πω ότι και εγώ όταν πρώτα μου είπε, δεν μου ακούστηκε καλά. Διότι είμαι τη ίδια άποψη και εσεί, όπω είναι και οι υπόλοιποι. Ότι η γνώση τη υπόθεση καλύτερα από όλου είναι η Μάρθα. Εφόσον υπάρχει διαβεβαίωση με την συνδραμή, γιατί εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, με αυτή τη σχέση προ το Δήμο και το νομικό πρόσωπο, και εφόσον έχει αυτού του λόγου, όπω απόλυτα του σέβομαι, διότι αντίστοιχα, όπω και εσεί τώρα είπατε, Θεσσαλονίκη, και εγώ ανέτρεξα εκεί. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι και χαρούμενος από μία άποψη υπό την έννοια ότι 31/5 του 2013 ζήτησα, εφόσον πλέον υπήρχαν οι κατηγορίες και υπήρχε το βούλευμα, να προχωρήσουμε στην παράσταση πολιτικής αναλογής. Δεν είχε πάρει μια απόφαση, δεν έχετε πάρει στην Οικονομική Επιτροπή. Το φέραμε, αλλά δεν είχε πάρει. Έγινε η διαδικασία τώρα. Έχουν γίνει διάφορες άλλες διαδικασίες για να προφυλάξουν το νομικό πρόσωπο, αλλά δεν είχε πάρει. Όχι, δεν κάποια είχε πάρει. Αυτή η οποία αναφέρεσαι στην πολιτική αποχή που είχε ασκηθεί όταν την αδειασάρμα ή ό,τι σε εγγελέα πολιτικών είχε ασκήσει ποινική δίωξη κατά των τεσσάρων κατηγορουμένων υπαλλήλων. Όμως σήμερα επιβάλλεται η άσκηση μιας άλλης πολιτικής αγωγής σε κάθε περίπτωση, γιατί εδώ... Γιατί είναι και η ιερετή και όλα πριν στη δικογραφία. Όχι, είναι άλλο άτομο. Δεν είναι, όπως είδατε, ένα παραπολιτικό πλέον. Είναι συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά η εισήγησή μου έχει να κάνει... Δεν το είδα, γι' αυτό θα το διαβάσω. Αναφέρεται λοιπόν στο βούλευμα και βεβαίως αυτό το οποίο εισηγήθηκα και αποφασίστηκε είναι να ασκήσει ο Δήμος πολιτική αγωγή κατά των κατηγορουμένων όσων είναι και για τις κατηγορίες όπως ακριβώς εμπεριέχονται και διαλαμβάνονται στο βούλευμα για τις οποίες άλλωστε και παραπέμπονται.
Όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε. Σε σχέση με το, με το λόγο της δικογραφίας, έχω να πω το εξής. Πράγματι, η δικογραφία είναι πολυσέλιδη. Όμως, η πρόταση από εμάς έχει ήδη κωδικοποιηθεί. Δηλαδή, ήδη ανακατηγορούμενο έχει γίνει μια δουλειά που διευκολύνει τον συνάδελφο, ο οποίος και νομολογία έχουμε βρει για να μπορέσουμε να. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι με την ομολογία την οποία έχω βρει, επιμένω, συγγνώμη που το λέω, προτείνω και σας παρακαλώ θερμά για να μην έχουμε εκπλήξεις και μας υποβληθεί κάποια ένσταση από την άλλη πλευρά για το ότι ο Δήμος εν ώψη του γεγονότος ότι πολλά. Είναι διφορούμενες οι απόψεις και η περίπτωση δική μας είναι πρωτοφανής. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό, για να καλύψω λοιπόν αυτό το κενό, που πραγματικά μπορεί όμως, εγώ πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, γιατί εγώ αν εκπροσωπούσα ένα κατηγορούμενο θα το έκανα αυτό. Άρα λοιπόν πάντα έτσι σκέφτομαι για να προλάβω τις τάσεις. Να προτείνει κάποιον άλλον εκτός. Όχι βέβαια, διπικόσιτο, μα κύριε Πρόεδρε, δεν θα έκανε τίποτε, δεν θα ήταν ανάγκη να το πει. Εγώ όμως θεωρώ και προτείνω τι είναι ανάγκη να το πει. Και να διευκρινιστεί ότι εγώ τουλάχιστον επειδή θεωρώ ότι θα είναι μία από τις ενστάσεις και τις οποίες αιτίαση κάνω, αλλά μπορεί να είναι βάσιμη όμως αυτή, δεν κάνω κάτι άλλο, προτείνω έστω για το τυπικό, για να μην, τουλάχιστον, να μην μας υποβληθεί τέτοια ένσταση, να γίνει.